Εικόνε που θυμίζουν ταινία επιστημονική φαντασία είχε η άσκηση ετοιμότητα με την κωδική ονομασία Αρετή 2014 που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο και αφορούσε προσωμείωση σε κατάσταση χημική και τρομοκρατική εμπλοκή συμπεριλαμβανομένη και τη ομοιρία ανθρώπων. Την άσκηση παρακολούθησαν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Δημήτρη Αβραμόπουλο και Χρήστο Τηλιανίδη αλλά και ο αντιπρόεδρο τη βελγική κυβέρνηση και υπουργό εσωτερικών του Βελγίου, Ζαν Ζαμπον. Ο κ. τόνισε μεταξύ άλλων τη σημασία τη συνεργασία και συντονισμένη δράση σε επίπεδο κρατών μελών των μονάδων επιβολή του νόμου και των μονάδων πολιτική προστασία όσον αφορά την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων που απειλούν την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρώπη, όπω η περίπτωση των ξένων μαχητών. Επίση, υπογράμμισε την ανάγκη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω όσον αφορά τη διασφάλιση και την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτική σημασία. Ο Έλληνα Επίτροπο αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρηση του επίπεδου ετοιμότητα, στη βελτίωση τη ικανότητα κατανόηση των κινδύνων και εντοπισμού του, αλλά και στην ανάπτυξη καλή εργαλείων καθοδήγησης και κατάρτισης των εμπειρογνωμόνων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.